Εν αναμονή των αποφάσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ βρίσκονται τα μέλη του Συλλόγου στη Μαγνησία που παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από το θέμα των νομικών προσώπων των Δήμων μετά και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ζητούν τα αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των εργαζομένων στις συγκεκριμένες δομές. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι το Υπουργείο ζητά αυτά τα στοιχεία προκειμένου να προχωρήσει σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις οργανισμών, οδηγώντας έτσι στην έξοδο χιλιάδες εργαζόμενους και αφήνοντας μετέωρους δεκάδες χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετούνται από τις εν λόγω κοινωνικές δομές. Σαν σύλλογο δεν θέλουμε καμία πώληση, κανένα κλείσιμο κανένας οργανισμού και δει αυτά που έχουν οι κοινωνικές δομές. Αυτή είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Αν προκύψει ότι πρέπει να κλείσουν για αυτά, πάνε να πει ότι διαλυόμαστε κοινωνικά παντού. Όπως έχω ξαναπεί, η Μαγνησία δεν σηκώνει ούτε μία πώληση, ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε στο δημόσιο που είμαστε εμείς. Εμείς θα του παλέψουμε, θα αντισταθούμε. Εν ανάγκης θα ξαναγίνουν πάλι κινητοποιήσεις όπως έγιναν και παλαιότερα. Για να μπορέσουμε να αποφύγουμε να μην γίνει καμία πώληση. Αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει. Επίσημη όχι, δεν υπάρχει από πουθενά. Από ό,τι ξέρω πάντως έχουν αντιδράσει και οι αιρετοί της Θεσσαλίας, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των κοινωνικών δομών, από ό,τι έχω ακούσει, είναι εδώ στη Θεσσαλία. Και έχουν αντιδράσει γιατί θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΣΟΤΑ Μαγνησίας προανήγγειλε στην ουσία σήμερα ότι έρχονται δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις προκειμένου να αποτραπεί ο σχεδιασμός για συγχωνεύσεις και καταργήσεις νομικών προσώπων. Η απεργία δεν είναι κάτι που του κάνεις μη διάθεση, είναι κάτι που είναι ένα όπλο. Και καλός ή κακός πρέπει να του κάνεις χρήση. Όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο για να αντιδράσεις, θα κάνεις και την απεργία με όποιο κόστος. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν κάνω απεργία γιατί κοστίζει. Εδώ χάνονται οι ζωές ολουνών. Δεν θα σταματήσουμε στο κόστος του ημερήσιου που έχει μια απεργία.